Είμαι ο Χρήστος Δούκας. Σας προσκαλώ σε ένα ραδιοφωνικό δίωρο με μελωδικές προσεγγίσεις από όλο το φάσμα της πέμπτης τέχνης, με ταξιδιάρικη διάθεση, με μουσική επικαιρότητα και με μουσικά δρόμενα της πόλης μας. Κάθε Παρασκευή απόγευμα 4 με 6. Φυσικά στο Status 94,2. Συναρπαστικά αληθινός. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι και φίλες του Status, παρέα με τον Γιάννη Χανιωτάκη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης είναι ο μουσικοσυνθέτης, το βασικό στέλεχος, ο πυρήνας θα λέγαμε, ο οποίος είναι ο άνθρωπος πίσω από τους Emigre. Σήμερα λοιπόν οι Emigre στην πόλη μας έχουν μια προγραμματισμένη εμφάνιση στο Θέα Θάλασσα. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί αυτή τη στιγμή συνομιλούμε με τον Γιάννη Χανιωτάκη. Γιάννη μου, καλή σου μέρα λοιπόν. Σε καλωσορίζω στο Status Radio και ταυτόχρονα για να μπαίνουμε και όλα στην κουβέντα μας, αφού συστηθούμε και αυτοσυστηθείς καλύτερα, πες μας και ένα σύντομο ιστορικό έτσι και για σένα προσωπικά αλλά και για τους Emigre. Το χρειαζόμαστε πιστεύω. Καλησπέρα, λέγομαι Χανιωτάκης Γιάννης. Είμαι ας πούμε μεταφορικά η ψυχή των Emigre. Είναι ένα όνομα το οποίο προήλθε το 1998 όταν έστελνα τον τέμα μου στις τυπογραφικές εταιρείες. Επειδή εγώ βγήκα σαν συνθέτης, δεν βγήκα σαν τραγουδιστή, έπρεπε να βρω ένα τίτλο στο project και γέννησα τη λέξη Emigre. Emigre γιατί? Γιατί όταν ήμουν μικρός, Emigre σημαίνει μετανάστης. Και μικρός ήμουν συνέχεια αφιερωμένος με στη τάξη γενικώς και όλοι μου παρέα με έλεγαν Emigre από ένα ποίημα που μας είχε διαβάσει μια καθηγήτρια. Πάμε και κόλλησε χαριτολάβο. Μάλιστα, έτσι προέκυψε δηλαδή. Στη διάρκεια, όταν έψαχνα εκείνη την περίοδο στην κασέτα, στο demo, τι θα στείλω στις εταιρείες, άκουσα το τραγούδι του Μάλαμα, ένα βράδυ που ήμουν στην περιφερειακή, το οποίο έλεγε «Μετανάστες, είμαστε σε ξένα αγκαλιά». Και επειδή μου κόλλησε πάρα πολύ εκεί, στη στιγμή έτσι ένιωθα κι εγώ, ένιωθα ότι είμαι ξένος. Στη χώρα μου, στο σπίτι μου, ένιωθα ότι απλώς απήχα εκείνη τη στιγμή από την πραγματικότητα που ζούσα τότε. Μου φάνηκε πολύ ωραίο, πολύ μεταφορικό, πολύ ποιητικό. Και με εκπροσωπούσα και έτσι έγραψα τη λέξη Emigre στα demo και μας έμεινε τώρα 19 χρόνια που κουβαλάμε στο πράγμα αυτή τη λέξη. Εγώ γενικώς είχα κάνει ένα ξυρική ένεμα σαν συνθέτης το 1997 με είχε ανακαλύψει ο Γιώργος Σαμαρίνος, ο γνωστός ποιός. Αυτός με έβγαλε στο τραγούδι, στη σύνθεση και με γνώρισε μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Με έβγαλε το 1998, με έβγαλε στο διαγωνισμό της Eurovision τότε. Με έβγαλε με δύο τραγούδια υποψήφιο και γενικώς με πατρώναρε με έναν τρόπο. Σαν Γιάννης Χανιωτάκης ή σαν Emigre? Σαν Γιάννης Χανιωτάκης, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Αυτό δεν το ξέραμε αυτή την ιστορία και ούτε το βρήκα κάπου για να είμαι ειλικρινής. Και γενικώς εγώ το ντεμπούτο μου το έκανε το 1988, με είχε βγάλει τότε η Universal. Με είχε βγάλει με ένα ψευδόνυμο που είχα, ΙΟ, είχα τότε ένα συγκροτηματάκι, αλλά αρέσει με πολύ στον Σοκρατίδη, τότε τον υπεύθυνο της Universal. Που τότε μάζευε demo από διάφορα παιδιά, γιατί ξέρεις τότε παλιά όλες οι δισκογραφικές εταιρείες κάθε Παρασκευοσάββατο ανέβαιναν πάνω στη Θεσσαλονίκη και όλα τα συγκροτήματα πηγαίνανε, μαζευόμασταν στα ξενοδοχεία και δίναμε το demo, την κασέτα, άλλους τους υπογράφανε, άλλους δεν τους υπογράφανε και τέλος πάντων έχω και εγώ τη δικιά μου τη διαδρομή, γιατί το κάνω από πολύ μικρό παιδί, για καλή μου και ευλογημένη μου τύχη. Μπόρεσα να μείνω σε αυτό το χώρο, να κάνω αυτό που αγαπάω. Τώρα το αν αυτό το πράγμα έχει επιτυχία ή όχι, είναι πολύ υποκειμενικό. Το καλό είναι ότι ακόμα υπάρχω, ακόμα μου δίνονται οι ευκαιρίες, ακόμα θα έχω και βλέπω ότι ακόμα αντέχω. Τώρα θα δούμε. Ποτέ δεν ξέρεις, η ζωή είναι πάντα αναπάντητη. Μίλησε μας, επειδή έχεις κάνει εξαιρετικές συνεργασίες με πολύ μεγάλους και ταλαντούχους, τέλος πάντων κορυφές του ελληνικού πενταγράμμου, και αυτό σε χαρακτηρίζει. Εμείς όμως εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό σαν Αλεξανδρούπολη,
τους οποίους τους αγαπάμε και τους λατρεύουμε. Έχουμε τους Σταβέντο εδώ πέρα που λες, τον Μιχάλη, τον φίλο μας. Μίλησε μου λίγο για αυτή τη συνεργασία, αλλά και γενικότερα ποια είναι η άποψή σου για την Αλεξανδρούπολη, αν την γνωρίζεις, αν έχεις ξαναέρθει εδώ πέρα. Καταρχάς, την Αλεξανδρούπολη δεν την γνωρίζω. Και την γνωρίζω και καλά, γιατί έχω πολύ καλούς φίλους, αδερφικούς φίλους στην Αλεξανδρούπολη. Τέλειο. Την αγαπώ την Αλεξανδρούπολη και θεωρώ ότι είναι ένα προπύργιο του ελληνισμού. Είναι ένα άκρο της χώρας μας και είναι μεγάλη μου τιμή να υπάρχω σε αυτόν τον τόπο. Έχω παίξει στο γήπεδό σας μαζί με τον Αντώνη Κορέμο το 2009 το καλοκαίρι. Έχω παίξει με τους εμιγρές και το 2010 σε ένα μαγαζί τότε που ονομαζόταν Da Vinci. Α, στον Da Vinci, ναι. Μετά, παράλληλα, έχω μια αδελφική σχέση με τον Μιχάλη τον Πουινέλη, τον γνωστό σε όλους τα Βέντρο, γιατί είναι ένας σύγχρονος ποιητής του δρόμου, ο οποίος έχει κάνει και αυτό τη δικά του διαδρομή μέσα στο χώρο και την έκανε μάλιστα από την Αφρική Αλεξανδρούπολη, που αυτό είναι 10 φορές επιπλέον. Και μάλιστα, εγώ κάποια στιγμή το 2010 είχαμε προϋπάρξει σαν συνεργάτες, γιατί είχαμε κάνει μαζί ένα τραγούδι που λεγόταν «Γερνώ τη ρόδα μου», το οποίο ο Μιχάλης το 2011 κυκλοφόρησε και ο Μιχάλης δέχτηκε να... Μου βγήκε τέλος πάντων η φόρμα, μου βγήκε λίγο ρυθμική και αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με κάποιον ράπερ. Εγώ ήθελα πολύ τον Μιχάλη και ο Μιχάλης αποπλεξάριστα το δέχτηκε. Βέβαια, στη διάρκεια ο Μιχάλης έκανε γιγάντια βήματα δισκογραφικά και στις καρδιές των ανθρώπων, γιατί έκανε μεγάλες επιτυχίες. Αυτό έρχεται λίγο αργότερα, γιατί για καλή μου τύχη το κομμάτι πήρε και ανάλογη χώρα. Από εκεί και μετά προϋπήρχε λοιπόν η μαγιά, σαν συνεργασία, σαν φιλία, σαν σχέση. Μιλούσαμε, πολλές φορές με έκανε guest σε πολλά live. Ερχόμενος τραγουδούσαμε το τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το αγάπησε, το είχε σαν περιουσιακό του στοιχείο ο Μιχάλης και το χρησιμοποιούσε και συμφορές του συναυλίες. Και το καλοκαίρι αυτό του 2017 αποφασίσαμε να ξανακάνουμε μαζί, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, γιατί live δεν είχαμε κάνει ποτέ μαζί. Και ξεκινήσαμε και είναι η περιοδία το καλοκαίρι, στο οποίο ήταν στα Βέλγια Μικρέ Tour, Summer Nights 2017. Α, κάνατε και tour μαζί, έτσι. Κάναμε μαζί tour, σε όλη την Ελλάδα πέρασαμε. Πότε, φέτος. Φέτος έγινε. Αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα και αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να βάλουν άλλοι αύριο τα τραγούδια του. Γιατί δώσαμε κάτι από το δικό μας το χαρακτήρα, αλλιώς δεν είχε και νόημα αυτό το πράγμα να γίνει. Και επειδή περάσαμε πάρα πολύ καλά και επειδή είχε πολύ πλάκα, αποφασίσαμε να το συνεχίσουμε και το χειμώνα. Τώρα το χειμώνα και ένα συναυλίες μαζί λοιπόν. Άρα πολλούς δεσμούς με την Αλεξανδρούπολη. Τώρα εδώ γίνεται πιο σοβαρό το θέμα. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι ετοιμάζουμε με τον Μιχάλη και ένα κοινό τραγούδι, ένα καινούριο παιδί, το οποίο νομίζω ότι θα είναι. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη, ότι θα είναι ένας εθνικός ύμνος όταν θα βγει, γιατί μιλάει για τα παιδιά όλα αυτά τα οποία έχουν φύγει στο εξωτερικό. Για το brain drain. Και ήταν, νομίζω ότι είναι μια πολύ υπέροχη στιγμή του Μιχάλη, και νομίζω ότι όταν θα βγει και το αγαπούσε ο κόσμος, νομίζω ότι θα το αγαπήσει πολύ. Γιατί είναι ένα τραγούδι του τώρα. Ορίστε γιατί... λοιπόν και η είδηση. Της ημέρας να κάνουμε ένα διαλυματάκι, να βάλουμε ένα τραγουδάκι λίγο να το σπάμε ρε παιδί μου έτσι με την κουβέντα για να μην κουράζει κιόλας. Θέλεις να ακούσουμε κάτι συγκεκριμένο? Ναι, θέλω να ακούσω την κερμάτα ρόδα μου. Αυτό θα βάλεις? Αυτό θα βάλω λοιπόν. Και να κλείσω το φίλο μου τον Μιχάλη. Αυτό θα βάλω λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι με συντροφιά με τον Γιάννη το Χανιωτάκη από τους Emigre. Ήθελα να ρωτήσω λίγο όσον αφορά την επειδή ακριβώς είστε πολλά χρόνια σαν μπάντα και εσύ προσωπικά είσαι πολλά χρόνια σαν μουσικός, δισκογραφικά έχω την εντύπωση ότι έχετε 4 άλμπουμ και νομίζω αν θυμάμαι καλά το τελευταίο ήταν το 2010, δηλαδή έχουμε καιρό να δούμε κάτι δισκογραφικό, σωστά? Έχουμε καιρό να δούμε δισκογραφικά, μεν. Αλλά κάθε χρόνο είμαστε συνεπείς και βγάζουμε μέσω του iTunes τα τραγούδια μας και τα σίγγλ μας, τα οποία αγαπιούνται ιδιαίτερα στον κόσμο και έχουμε μια συνέπεια με τον κόσμο σταθερή. Το θέμα είναι ότι δεν θέλω να κοροϊδεύουμε ούτε τον κόσμο, ούτε εμείς τον κόσμο, ούτε τον κόσμο σε εμάς. Γιατί πραγματικά για να βγει πλέον CD πρέπει να υπάρχει λόγος. Και του χρόνου έχουμε ένα πολύ σπουδαίο λόγο, γιατί του χρόνου οι εμικροί γίνονται 20 και θα το γιορτάσουμε και σε φυσικό προϊόν. Καλώς εγώ το πραγμάτων και βέβαια μέσω του ίντερνετ το συνηθίζουμε έτσι κι αλλιώς. Γιατί υπάρχει λόγος να γίνει και νομίζω αξίζει, είναι και ιερή στιγμή και ο κόσμος να γνωρίσει τι έχουμε κάνει εμείς όλα αυτά τα χρόνια
Γιατί εμείς μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει μια υπέροχη και αυτή διαδρομή. Για αυτήν την διαδρομή σας βασικά, εγώ για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο εποχές, στο πρώτο το συγκλάκι και γιατί, για να είμαι ειλικρινής, γιατί εμένα προσωπικά τουλάχιστον μου αρέσει και το θεωρώ κορονίδα στην ελληνική δισκογραφία. Δεν ξέρω, τουλάχιστον εγώ μπήκα πολύ στο θέμα τότε. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό και σου το ζήτησα αν υπάρχει σε σκή κόπια τέλος πάντων. Κατά πρώτο αυτό και μετά σας πέτυχα σε ένα tribute στους Depeche Mode, το οποίο επίσης αγαπημένη μπάντα. Πες μας λίγο μέχρι εκείνο το σημείο, γιατί μετά έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Okay. Όντως οι εποχές ήταν το πρώτο τραγούδι με το οποίο συστηθήκαμε σαν μικρέ, γιατί εγώ συνθέτης έχω γράψει και πιο πριν έγραφα για διάφορους τραγουδιστές, όπως ήταν η Μαντό, όπως ήταν η Μαρίνα Σκεδαρέση, και γενικώς γράφω στο τη διάρκεια έχω γράψει. Αλλά σαν μικρή συστηθήκαμε στις εποχές. Συστηθήκαμε με αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι, γιατί ήθελα να αφήσω το δικό μου στίγμα. Γιατί όλοι τότε ήταν σε μία μίμηση. Μιμούνταν δηλαδή το λίγο από τα σπαθιά, από τις τρύπες. Εγώ λοιπόν, επειδή ήθελα να δώσω το δικό μου στίγμα, βγήκαμε τις εποχές. Και για καλή μου τύχη το κομμάτι αγαπήθηκε και παίχτηκε αρκετά. Και χαίρομαι που ήταν το πρώτο μου βήμα σοβαρό. Από εκεί και μετά μου ανέφερε στους Depeche Mode. Οι Depeche Mode είναι ένα συγκρότημα το οποίο εγώ προσωπικά σου λατρεύω. Και μας δόθηκε η ευκαιρία κάποιος που έγινε ένα Greek tribute στους Depeche Mode. Δηλαδή οι Έλληνες καλλιτέχνες αφιερώσανε. Και εγώ διάλεξα το κομμάτι Somebody, το οποίο για ποιο λόγο το έκανα αυτό το κομμάτι, γιατί ήταν με ένα πιάνο μόνο. Και εμένα μου αρέσει, όπως θα δεις και στη διαδρομή μου, μου αρέσει τα κομμάτια που είναι, ακόμα και τα κόκκινα γυαλιά του κραουνάκι που μας ανέδειξαν, ήταν πάλι με ένα πιάνο και με την φωνή του Κώστα Μακεδόνα. Και μπόρεσα να αναδείξω όλη μου τη συνθετική ενεργήτρωση. Όλο μου το είναι. Αυτό έκανα και με το Somebody, το Depeche Mode, και μάλιστα ο Άλαν Μιούλερ, ο οποίος ήταν και ο ιδιοκτήτης της Mute Records, που είχε συστατική επιστολή μέσω του Hysterica, του Fan Club, στο οποίο ο οποίος ούτε πόσο συγκλονίστηκε από τη διασκευή. Του φάνηκε πολύ παράξενη, πολύ παράλογη, όχι πολύ παράδοξη, αλλά απίστευτα γοητευτική. Και είχα μια συστατική επιστολή την οποία κρατάω, την έχω, πώς να σου πω, στο σπίτι μου την έχω κορδίσει. Βέβαια, εννοείται. Κάτι επόμενο που ήθελα να ρωτήσω και το οποίο μου κάνει εντύπωση, νομίζω... Όλα αυτά που είπες είναι... Γι' αυτό θέλω να βγάλω αυτό το tribute στους Emigre, γιατί όλη αυτή η ιστορία είναι μια ζωντανή ιστορία, η οποία ο κόσμος δεν το ξέρει. Αλλά ζητάει όλη μια αφρομή για να φύγει και πίστεψε με, πολλοί θα σου ευχαριστούν λέγοντας «Μα αυτή είναι». «Μα αυτή είναι», γιατί τελικά αυτό μας συμβαίνει αυτά τα χρόνια. Ακούνε πράγματα. Ξέρω τι είναι από εμάς. Τώρα φταίει λίγο ο χαρακτήρας μου, λίγο οι συνθήκες, εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Η ιστορία είναι ιστορία και δεν κάνετε. Αλίμονο, αλίμονο. Εγώ ήθελα να σταθώ σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό κάνει εντύπωση μεγάλη στην ιστορία σας. Έχετε συμμετάσχει πολύ σαν μουσική για σειρές. Σε σειρές. Θα σου εξηγήσω. Όντως, ένα σύριαλ στον Αλφα, το οποίο λεγόταν «Πύρα κόκκινα γυαλιά». Για καλή μου τύχη, εκείνη την περίοδο, είχαμε βγάλει και εμείς μια διασκευή «Τα κόκκινα γυαλιά» του Σταμάτου Κραουνάκη. Η σεναριογράφος της σειράς... Μα τι τύχη ήταν αυτή! Δεν είναι αυτό που λέμε... Τίποτα δεν είναι τύχιο! Εννοώ, είναι αυτό που λέμε το timing. Όταν θέλει να σου κάτσει, όλα για κάποιο που μαζεύονται. Συνομωτούν για να κάτσει. Ακριβώς. Εμένα τότε ήταν η χρυσή μου περίοδος. Για ποιο λόγο? Γιατί εκείνη η σεναριογράφος ήταν Θεσσαλονικιά. Και στα καλά του κακομένου είχε ακούσει ένα τραγούδι που στο ραδιόφωνο που λεγόταν «Κόκκινα γυαλιά». Και ενώ ήθελε να το πει κάπως διαφορετικά τη σειρά, την ονόμασε λόγω της διασκευής «Πήρα κόκκινα γυαλιά». Και οπωσδήποτε το soundtrack ήταν η δικιά μου διασκευή. Τέλειο. Τέλειο. Από «Κόκκινα γυαλιά». Και όλο αυτό βέβαια παίχτηκε στον Άλφα και μάλιστα παίξαμε και στο τελευταίο. Παίξαμε και στη τελευταία. Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς, καθώς εμείς ήμασταν η μπάντα και παίζαμε τα κόκκινα γυαλιά και μπροστά μας οι δύο πρωταγωνιστές τα φτιάξαν και αγαπηθήκανε. Και ήταν και γι' πολύ ωραία εμπειρία και πλάκα είχε και τα έλεγα. Αυτό μέρες μόνο, η Δήμητρας Γαλάνη, ήταν ένα σειράλ του Παπακαλιάτη,
το οποίο έγινε μια επίσημη πρόταση από το Μέγα, γιατί τότε το Μέγα είχε βγάλει μια σειρά που λεγόταν το Μέγα γίνεται 20. Και διάλεξε εμένα σαν διασκευαστή και του Ελικρέ για να πειράξουμε ένα τραγούδι από πιο αγαπούσα τέλος πάντων από τη σειρά του Μέγα. Και εγώ διάλεξα το 2 μέρες μόνο. Το οποίο όταν το τελείωσα, πήγα και στην ίδια τη Δήμητρα Γαλάνη και ζήτησα την έγκρισή τη για να βγει το κομμάτι, γιατί ήταν ζωή γυναίκα και ήταν μεγάλη μου τιμή. Και επειδή η Δήμητρα γενικώς είναι πολύ δύσκολη στα πάντα, ήταν μεγάλη μου τιμή όταν μου είπε ότι είναι πολύ ok και κυκλοφόρησε. Και είναι ένα από τα παράσημα που έχω μαζέψει σε αυτή τη διαδρομή. Έχεις μαζέψει πολλά παράσημα. Θα σταθούμε σε άλλο ένα παράσημο σου λοιπόν. Το 2010 κάνετε το εγχείρημα της Eurovision με εκείνο το pop, ας το πούμε, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, τραγούδι, το Touch Me Deep Inside, ναι. Το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Μίλησε μας λίγο για αυτήν την εμπειρία σου. Εκείνη την περίοδο με πήρε τηλέφωνο ο διευθυντής της ΕΡΤ, ο κύριος, δεν θυμάμαι το λέγοντα τώρα, το έχουμε διαφέρει. Ο τότε. Ο τότε, ναι. Ο κυβερνησιακός διευθυντής της ΕΡΤ και μου είπε ότι ήθελε να κάνει ένα μεγάλο ρετουσάρ από την ΕΡΤ, γιατί η ΕΡΤ ήταν κάτι άλλο. Ο διαγωνισμός γενικώς ήταν κάτι άλλο και αυτός ήθελε να προβάλλει μια φρέσκια ιδέα και πρότεινε να ήμασταν εμείς αντιπρόσωποι. Αλλά για να γίνει πιο μέσα σε πλαίσια τα λοιπά, ήταν στο κάνουμε με τη μορφή διαγωνισμού. Και λέει, Γιάννη, θα σε ενδιαφέρε. Λέω, θα με ενδιαφέρε, λέω, αλλά θέλεις να έχω τους εμιγκρέ. Εγώ δεν είμαι, είμαι κάτι άλλο από αυτό που προβάλλει η ΕΡΤ. Ναι. Μα γι' αυτό λες πήραμε. Και μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, χορεύοντας μέσα στη διαδικασία της ΕΡΤ, συνειδητοποιήσαμε ότι μπήκαμε σε ένα κύκλωμα το οποίο είχε πολλά στεγανά. Και αυτό ήταν και θα σου εξομολογηθώ ένα λάθος μου, ήταν ότι παρασύρθηκα. Ενώ έπρεπε να βγω πραγματικά, όπως βγαίνουμε και στα live, να βγούμε και να τα σπάσουμε, γιατί αυτό κάνω. Αυτό μας καρδιρίζει. Παρασυρθήκαμε πολύ από αγγυλώσεις του διαγωνισμού. Και έτσι μπήκαμε σε στεγανά. Δηλαδή βγάλαμε έναν ήχο που ήταν πιο Swedish pop. Μαζεύτηκε μια ομάδα του Σάκη του Ρουβά γύρω από εμάς για να μας ενισχύσει, να μας φτιάξει, να μας κάνει, να μας βράνει. Τελικά βγάλαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν καλό μεν, αλλά ήταν ένα ηχητικό αποτέλεσμα το οποίο δεν ήμασταν εμείς 100%. Αλλά να σου πω κάτι, αυτό είμαι. Είμαι το σύνολο των λαθών μου. Αν τα ξέρα όλα, θα ήμουν κάτι άλλο. Δεν τα ξέρω όλα. Αλλά είναι και αυτό ένα μεγάλο σχολείο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι με τον Γιάννη το Χανιωτάκη. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία πορεία μέχρι στιγμής τώρα, νομίζω, ιστορικά. Και τώρα θα περάσουμε στο τρίτο μέρος, το οποίο είναι και το τελευταίο και το οποίο αφήνει, ας το πούμε, και την πρόταση τέλος πάντων της ημέρας ή αφήνει ένα πιο φιλοσοφικό υπόβαθρο. Η επόμενη ερώτηση αφορά τους νέους μουσικούς. Πες μας, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, άνθρωποι οι οποίοι, νέα παιδιά, τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική. Τι τους συμβουλεύεις εσύ, σαν, όχι σαν συμβουλάτορας, αλλά σαν άνθρωπος ο οποίος το πέρασες αυτό το πράγμα και το βιώνεις μέχρι και σήμερα. Είμαι ο τελευταίος που θα συμβουλεύει τον άνθρωπο. Εγώ την καρδιά μου ακολούθησα, γιατί αυτό έπρεπε να κάνω, αυτό ήξερα να κάνω καλύτερα και επειδή ήξερα να το κάνω πολύ καλά, γι' αυτό και μπόρεσα και πουλούσα δίσκους. Και επειδή το έκανα πολύ καλά και στη σκηνή, γι' αυτό έδινα συναυλίες. Και επειδή παράλληλα και ο χαρακτήρας μου ήταν ένα διαβατήριο τελικά, μπόρεσε και έμεινε και με τα χρόνια. Άρα βλέπεις ότι είναι ένα πάντρεμα πολλών πραγμάτων για να κάνεις καριέρα. Είναι τι είναι του καθενός γραφτό. Εγώ είχα και την τύχη και την ατυχία. Έζησα πολλές ανηφόρες, έζησα και πολλές δόξες και πολλές μαγικές στιγμές. Το παιδί πρέπει να το θέλει πολύ, πρέπει να διψάει για αυτό το πράγμα. Όποιος το αγαπάει πολύ, θα το κάνει και πολύ καλά. Δεν θέλει πολύ κόπο, αλλά δεν είναι, δηλαδή επειδή κάποιος έχει πολύ καλή φωνή, δεν είναι απόλυτο να κάνει πολύ καλή καριέρα. Γιατί οι επιχειρηματίες οι οποίοι πραγματικά σε βοηθάνε είναι 5-6 στην Ελλάδα. Δεν είναι παραπάνω. Και αυτοί οι 5-6 έχουν ήδη πολύ μεγάλα ονόματα για να μπορέσουν να κρατήσουν το μαγαζιά του. Άρα, αυτό κάτι το οποίο σε κρατάει έχει σχέση καθαρά με το προσωπικό μονοπάτι του καθενός. Πρέπει να το αγαπάς πολύ, να γράφεις πολύ καλά,
να το θέλεις πολύ, να είσαι πολύ πεισματάρης, να το θέλει η καρδούλα σου, να, μέσα από όλο αυτό να διδαχθείς, να προχωρήσεις, να το αγαπήσεις και πάνω απ' όλα να το κάνεις με προσωπικότητα, με ήχο, με σεμνότητα, με ύφος, με περσόνα, δηλαδή με πολλούς τρόπους μπροστά. Είναι τι σου ταιριάζει. Άλλοι πάνε με την Όπιστερ, άλλοι πάνε με το με Λεβέντικα, άλλοι πάνε με το Σταυρό το Χέρι, άλλοι πουλάνε οικόπεδα για να κάνουν τα demo τους, άλλοι κάνουν θυσίες απίστευτες. Δεν ξέρεις τι του είναι το καθένας. Άλλος είναι τυχερός, άλλος το προστάει η ζωή. Όλο αυτό είναι, τι να σου πω τώρα, είναι το άστρο του καθενός. Να προχωρήσουν όλοι, είναι υποχρεωμένοι. Γιατί είναι καλύτερο να ασχολούνται με τη μουσική παρά να ασχολούνται με την πρέζα, να ασχολούνται με τα ναρκωτικά, να ασχολούνται με το φανατισμό. Πρέπει κάπου όλοι να έχουν να ξεσπάνε. Εύχομαι η μουσική είναι ένα υπέροχο δρόμο, ένα υπέροχο μονοπάτι, αλλά δεν είναι και. Και στο φινάλε, και σαν μουσικό να αποτύχει στα καριέρα, μπορεί να γίνει όμω και καλύτερο άνθρωπο. Η μουσική σώζει ζωέ. Να το λοιπόν και το μήνυμα. Το κρατάμε και αυτό σαν πρόταση της ημέρας. Και το, η επόμενη ερώτηση αφορά την γενέτειρά σου, την Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και αφορά την Θεσσαλονίκη γιατί όπως καταλαβαίνεις και σε εμάς εδώ στην Αλεξανδρούπολη είναι πιο κοντά. Εκ πρώτης και εκ δεύτερης γνωρίζεις πολύ καλά την φιλοσοφία και το φέρεσθε των Θεσσαλονικιών σε σχέση με την εν μέρη διαφορετικότητα που παρουσιάζουν οι άνθρωποι του Νότου. Ή δεν είναι έτσι? Ποια είναι η θέση σου πάνω σε αυτό? Εσύ βρίσκεις διαφορές? Η καρδιά δεν έχει ούτε τόπο ούτε χρόνο. Όπως η καρδιακή μουσική δεν έχει τόπο. Δεν υπάρχει ούτε Βορράς ούτε Νότος. Είμαστε όλοι Ελληνόπουλα οι οποίοι προσπαθούμε την κουλτούρα μας να την ενισχύσουμε όπου υπάρχει σύνορα, όπου υπάρχει Έλληνας, όπου υπάρχει χώρα. Η καρδιά δεν έχει τόπο. Πες μου λίγο για τους εμιγκρέ όσον αφορά το μέλλον. Τι σχεδιάζετε? Δηλαδή εγώ όντως βλέπω μια παρουσία με συγκλάκια κάθε χρόνο. Ποιο είναι το μέλλον σας? Για πες μας, πώς το βλέπεις εσύ Γιάννη μου, σαν εμιγκρέ? Κανείς δεν ξέρει να σου απαντήσει. Η εμιγκρέ ήταν ένα παιδί που έχει ενηλικιωθεί. Του χρόνου σου λέω γίνεται 20 χρόνων αυτό το παιδί. Φαντασία να είχα, δεν θα έφτανα μέχρι εκεί πέρα. Έχουμε καταφέρει αυτά τα πράγματα. Παίξαμε στη τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Αυτό αν μου το έλεγε, εγώ δεν το πίστευα. Πού να μου το έλεγε το μικρό παιδί με την κιθάρα που έπαιζα μετάλλικα. Δηλαδή είναι φοβερό. Φοβερό, φοβερό. Special Olympics του 2011. Τέλειο. Τέλειο. Φοβερή εμπειρία αυτή. Παίξαμε στο Λιχαβητό με το Μαχαιρίτσα. Κάναμε πάρα πολλά. Θέλω να σου πω ότι το μέλλον είναι όσο μα επιτρέπεται να έχουμε μέλλον, θα έχουμε μέλλον. Εμείς προς το παρόν ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα και για το χειμώνα παραστάσεις και για το χρόνο συναυλίες και δισκογραφία όπως σου είπα για να βγάλουμε το χρόνο, ό,τι μέλη γενέστε. Νιώθουμε και εμείς που είμαστε συλλέκτες ότι η δισκογραφία πεθαίνει. Ταυτόχρονα όμως εγώ παρατηρώ τουλάχιστον μία έξαρση, ένα φοβερό ανέβασμα του βινιλίου και της κασέτας ακόμα. Πώς το σχολιάζεις το συγκεκριμένο φαινόμενο εκ πρώτης και εκ δεύτερης, εάν έχετε στα πλάνα σας αυτό το επαιτειακό παραδείγματος χάρη να το χαρούμε και εμείς οι συλλέκτες σε μορφή βινιλίου? Πιθανό, θα το δούμε. Εμένα μου αρέσει, εγώ μεγάλωσα με δίσκους, έχω ακόμα στο σπίτι, έχω πάνω από 700 βινιλίου, 800 έχω. Κάπε, έχεις στο σπίτι σου? Πώς δεν έχω. Έχω τα σπίτι μου, τα έχω και σαν μια, τα έχω και όλες και... Πολύ προσεγμένα. Πώς βλέπεις αυτό το κίνημα που δημιουργείται τώρα πάλι με το βινίλιο? Γιατί από ό,τι ξέρω είναι κίνημα το Vinyl is Back, είναι ένα φοβερό φεστιβάλ το οποίο φέτος για πρώτη φορά γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, αν γνωρίζεις, το Δεκέμβρη. Ξέρεις, ό,τι είναι οριτζινάλε κρατάει μέσα χρόνια τέλος. Ό,τι είναι οριτζινάλε. Αυτό το βινίλιο εμείς το κάναμε, το μυρίζαμε, το διαβάζαμε. Τότε να σου έχω συνδέσει και στιγμές της ζωής μου από αυτό. Τώρα κάποια στιγμή όλο αυτό έφυγε. Τώρα έχει γίνει κάτι πιο άειλο, κάτι πιο άοσμο. Το θέμα είναι ότι η μουσική υπάρχει, θα υπάρχει. Το ίντερνετ αυτό κατάφερε, να κρατήσει μέσα στο χρόνο, μέσα στα χρόνια τη μουσική. Ναι. Τώρα ο καθένας είναι προσωπικό πώς αντιμετωπίζει τη μουσική. Πολλοί τη μουσική την έχουν σαν background για όλες τις μαγικές στιγμές.
σαν background στις δύσκολες στιγμές. Η μουσική πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Εμείς είμαστε απλώς μια στιγμή στον χρόνο. Τίποτα. Η μουσική θα υπάρχει. Μακάρι να έχει σαν βινίλ, σαν CD και σαν ίντερνετ, δεν παίζει ρόλο. Πολύ ωραία. Σήμερα το βράδυ λοιπόν θα σας απολαύσουμε εδώ πέρα, στην Αλεξανδρούπολη, θα σας απολαύσουμε στο Θέα Θάλασσα. Τι να περιμένουμε σήμερα λοιπόν από εσάς, στο show σας? Σήμερα θα έρθουμε με το Studio Session, που είναι το μικρό μας το σχήμα, το οποίο είναι εξίσου πολύ καλό. Εγώ προσωπικά φέτος δίνω, εγώ στο Θέα, δίνω το 500ο μου live με τους Εμιγκρέ και το δίνω στην Αλεξανδρούπολη. Σημαντικό και το σημειώνω ήδη. Μα ήδη το ανέβασα το προφίλ μου στο Γιάννης Χανιωτάκης, γιατί και εγώ έτσι για κάποιο λόγο τα μετρούσα για κάτι άλλο και μου βγήκε ότι σήμερα δίνω το 500ο live με τους Εμιγκρέ. Είναι και για μένα είναι φοβερό. Οπότε τι θα δούμε σήμερα το βράδυ δηλαδή? Τραγούδια από όλη τη δισκογραφία σας? Εμείς έχουμε στις παραστάσεις μας, λέμε τραγούδια από τη δισκογραφία μας, αλλά έχουμε και πολλές διασκευές, πολλά αγαπημένα μας τραγούδια. Πάμε να περάσουμε καλά. Και θα είναι καλά. Δεν έχουμε τέτοιο. Είμαστε ο ορισμός της τεκίλας. Ένα τελευταίο μήνυμα για τους ακροατές του Στάτους. Θέλω να πω στους φίλους του Στάτους να υποστηρίζουν το σταθμό, να υποστηρίξουν την προσπάθεια που κάνετε, να υποστηρίξουν εμάς με το να έρθουν, να υποστηρίξουν την πόλη τους, να υποστηρίξουν τη δραστηριότητα και την κίνηση, να υπάρχει μουσική, να κινείται μουσική, να ευχηθώ σε όλους να έχουμε δύναμη, κουράγιο να σηκωνόμαστε όταν πέφτουμε, να έχουμε πώς να έχουμε μέσα στην καρδιά, γιατί πολύ σκοταδίλα γενικώς, πράγμα το οποίο έτσι κι αλλιώς υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, αλλά εμείς είμαστε αυτόχοτοι, ο σταθμός μας να δίνει φως στους ακροατές, με καλά τραγούδια, να λέει ωραίες κουβέντες, γιατί όλοι χρειαζόμαστε ένα αποκούντι και ποτέ δεν ξέρουμε τα λόγια μας, η μουσική μας, τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή στον άλλο που τα ακούει. Μπορεί για κάποιο λόγο, εμένα επειδή μου έτυχε, να σου πω και να μοιραστούμε μια έτσι... Μπήκα σε ένα ταξί και κάποιος είχε ακούσει τη φωνή μου, που είχε μείνει για κάποιο λόγο από μια συνέντευξη και μου είπε ότι... Και πιάσαμε κουβέντα και του είπα ότι είμαι εγώ και ο άνθρωπος συγκλονίστηκε. Με σταμάτησε, μου πλήρωσε το ταξί, με κατέβασε κάτω, μου έκανε το τραπέζι και μου είπε ότι είχα πει κάτι εκείνη τη στιγμή στο ραδιόφωνο και αυτός είχε αποφασίσει να σταματήσει τη ζωή του με χάρτια. Γιατί κάτι του είχε συμβεί πολύ τραγικό. Εγώ κάτι του είχα πει που εκείνη τη στιγμή τον έπιασε στην καρδιά. Και όταν τα λέω και αποφάσισε και με σταμάτησε, μου έκανε το τραπέζι και μου είπε ένα ευχαριστώ. Και μου έδειξε τη φωτογραφία με την οικογένειά του, γιατί αυτός μετά παντρεύτηκε μετά την κοπέλα του αυτή την οποία ήταν χωρίσει, κάνανε οικογένεια παιδιά και μάλιστα με ένα τραγούδι και ήταν το τραγούδι του γάμου του. Εγώ λοιπόν είπα αυτό να σου πω ότι για κάποιο λόγο ήμουν εγώ τώρα στεναχωρεμένος, γιατί κάτι είχα ακούσει και είχα πληγωθεί πολύ. Και αυτό που έγινε μου έδωσε κουράγιο. Άρα βλέπεις ότι όλοι είμαστε από την ίδια. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Είμαστε όλοι για κάποιο λόγο μας ενώνει αυτή η άειλη σχέση που έχουμε. Με τον χρόνο, με τον χώρο, με τη στιγμή, με το τώρα. Αυτό κάνουμε. Είμαστε όλοι, ναι, μέρος του ένα τέλος πάντων. Είμαστε όλοι ένα. Γι' αυτό και είχα κάνει και στο μου που λεγόταν είμαστε ένα. Γιατί τότε είχε γίνει. Και τότε το είχα συνειδητοποιήσει. Είμαστε όλοι από αυτή την ίδια την ύλη. Έχει και εσωτεριστικό συμβολισμό αυτό, έτσι, πολύ μεγάλες προεκτάσεις, εννοείται. Όλοι μπορεί αυτό το πράγμα να μας ενώνει. Μέσα από αυτή τη συνέντευξη μπορεί κάποιος να ακούσει κάτι, να αλλάξει η ζωή του. Μπορεί κάποιος μέσα από σένα που σε ακούει. Είμαστε όλοι λοιπόν ένα, είμαστε χωρίς. Εγώ θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με δέχτηκε στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία σου. Ελπίζω να ακούσει τη συνέντευξη και αν δεν την ακούσει, θα χαρώ να μας γνωρίσει. Και αν δεν μας γνωρίσει, θα χαρώ κάποια στιγμή, γιατί εμένα αυτό είναι ο πλούτος μου. Γιατί έχω γίνει πλούσιος μέσα από τους Εμιγκρέ. Πλούσιος έγινε γνωρίζοντας πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν θα μπορούσα να τους ξέρω, να τους γνωρίζω. Πολύ άκουσα τη μουσική μας και δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ τω Θεώ που μπόρεσα και έκανα αυτό που αγαπάω και γνώρισα τόσους υπέροχους ανθρώπους όπως και εσένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη για όλα. Σήμερα το βράδυ λοιπόν ραντεβού στο Θέα Θάλασσα. Περιμένω και κάτι από σένα. Θα τα πούμε από κοντά. Το έχω φέρει μέσα στην προσωπική μου την επιστροφή και να την προσωπική μου τη συλλογή. Είσαι πρώτος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα σας απολαύσουμε το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
Βαρεθήκατε το ανούσιο ραδιόφωνο? Είμαι ο Χρήστος Δούκας. Σας προσκαλώ σε ένα ραδιοφωνικό δίωρο με μελωδικές προσεγγίσεις από όλο το φάσμα της πέμπτης τέχνης, με ταξιδιάρικη διάθεση, με μουσική επικαιρότητα και με μουσικά δρόμενα της πόλης μας. Κάθε Παρασκευή απόγευμα 4 με 6. Φυσικά στο Status 94,2. Συναρπαστικά αληθινός.